Έχεις αγχώς, έχεις τράκ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλή χρονιά να έχουμε. Μας λείψατε, έχουμε λίγο αγωνία, αλλά είναι τα πρώτα λεπτά, νομίζω θα περάσει. Εντάξει, κοίταξε να δεις, μετά από, εγώ έχω πολλά χρόνια τηλεοπτικές πτήσεις και πάλι κάθε είσαι αρχή... Και ναι, πολύ. Ναι, κάθε αρχή είναι και δύσκολη και έχει και το άγχος και την αγωνία της. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που και φέτος είμαστε μαζί σας. Πάρα πολύ χαρούμενοι. Μας λείψατε πολύ και όλο αυτό το διάστημα, όλους αυτούς τους μήνες του καλοκαιριού που συναντηθήκαμε στο δρόμο έξω, που ήρθατε και μας αγκαλιάσατε, μας φιλήσατε, γιατί είμαστε, όπως λέτε, μέλη της οικογένειάς σας. Μας είπατε ότι άντε πότε θα ξεκινήσετε να γεμίσουν τα πρωινά μας και να έχουμε παρέα στο σπίτι. Είναι αλήθεια ότι λείψατε κι εσείς πάρα πολύ σε εμάς. Δηλαδή, εγώ τώρα μπήκα στο στούντιο και είναι σαν να μπήκα στο δεύτερό μου σπίτι. Έτσι είναι. Μου έλειψε να μαγειρέψω στην κουζίνα, μου έλειψαν τα παιδιά, μας έλειψε η δική σας παρέα. Λοιπόν, ξεκινάμε και φέτος. Βέβαια, η περιραίως ατμόσφαιρα δεν είναι πολύ ευχάριστη φέτος. Εμείς δεν θα έχουμε τα μάτια κλειστά. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει γύρω μας. Όμως η δικιά μας βασική δουλειά είναι 3 ώρες την ημέρα, από τις 10 ως τη 1, να σας ψυχαγωγούμε και να σας κάνουμε να ξεχνιέστε από τα δύσκολα της καθημερινότητας. Και στα δύσκολα και στα εύκολα και μαζί. Και στα δύσκολα μαζί. Χωρίς βέβαια, να κλείνουμε τα μάτια. Μας λείψατε πάρα πολύ. Μας έλειψε πάρα πολύ και η παρέα μας, γιατί πραγματικά έχουμε γίνει παρέα με όλα τα παιδιά. Εντάξει, αργήσαμε πάρα πολύ φέτος. Παραλίγο να φτάσει Χριστούγεννα φέτος, έτσι. Εντάξει. Καλή αργά παρά ποτέ. Καλή χρονιά! Τι έγινε, Νάβια! Άντε! Καλά Χριστούγεννα, το κάναμε μαζί με την πρεμιέρα. Ζήσες Χριστούγεννα, Χριστούγεννα. Και πρεμιέρα και κυλίνη μαζί σε μία εκπομπή. Ωλε! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, παι, χρόνια πολλά! Ξεκινάει η σεζόν Χριστουγεννιάτικα! Αφού μου καλά και σου, να πούμε και καλή χρονιά, να πούμε και εμείς τώρα τον νέο έτος. Καλή αργά παρακολουθέ! Τα γενέθλια όλα δεν κάνουμε σε μία εκπομπή τώρα. Είστε σούργελα, έτσι κανονικά. Σας νοιάσα. Και πρεμιέρα μάστε σε σήμερα. Αυτό εσύ το οργάνωσες. Εντάξει, όχι. Είσαι γνωστός σούργελα.